Πάμε τώρα σε μία σύνδεση με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη. Κύριε Πικράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω, δεν ακούω τον κύριο Πικράκη. Κύριε Πικράκη, καλησπέρα σας. Με ακούτε? Βέβαια, σας ακούμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπήρξε μια παρέμβαση των συνδικαλιστών της ελληνικής αστυνομίας αναφορικά με τις συνθήκες στα κρατητήρια γενικά της Κρήτης, έτσι δεν είναι? Σωστά. Το θέμα των κρατητηρίων είναι πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Έχουμε επανέλθει πολλές φορές στο παρελθόν. Δυστυχώς, τα κρατητήρια των αστυνομικών υπηρεσιών έχουν μετατραπεί σε φυλακές. Τα κρατητήρια φτιαχτήκαν ώστε να είναι μια λιγόρη ή ολιγομερής παραμονή κρατουμένων, ποινικών κυρίως. Δυστυχώς όμως έχουν καταλήξει να είναι κρατητήρια αλλοδαπών. Δηλαδή κρατούμενοι, διοικητικά κρατούμενοι αλλοδαποί, δηλαδή χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ θα έπρεπε να μείνουν λίγες μέρες, λόγω ότι οι διαδικασίες ασύλου καθυστερούν πάρα πολύ, ή προέρχονται από χώρες όπου η επαναπρόθεση είναι σχεδόν αδύνατη, όπως Πακιστάν, Αφγανιστάν, Νιγηρία και χώρες σαν αυτές. Έχουμε το φαινόμενο κάποιοι άνθρωποι να μένουν για πολλούς μήνες στα κρατητήρια των αστυνομικών υπηρεσιών, όπου είναι ακατάλληλοι χώροι για μεγάλες παραμονές κρατουμένων. Δηλαδή, κύριε Πικράκη, ένας κρατούμενος πρέπει να μένει στα κρατητήρια 2-3 μέρες, σωστά? Ουσιαστικά είναι να μένει μία ή δύο μέρες το πολύ, μέχρι να μεταχθεί ή στις φυλακές, αν μιλάμε για ποινικό κρατούμενο, ή σε κάποιες άλλες δομές φιλοξενίας αλλοδαπών, όταν μιλάμε για διοικητικά κρατούμενο αλλοδαπό, δηλαδή αλλοδαπό χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Υπάρχει δηλαδή ένας συγκεκριμένος κανονισμός, ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν εφαρμόζεται, διότι δεν υπάρχουν οι δομές αυτές της φιλοξενίας. Επίσης, καθυστερούν πάρα πολύ οι αιτήσεις ασύλου, διότι οι περισσότεροι από αυτούς, εάν όχι όλοι, κάνουν αίτημα για άσυλο στη χώρα μας, διότι στις χώρες τους είναι σε εμπόλεμη κατάσταση ή για άλλους δικούς προσωπικούς λόγους, οι οποίες όμως καθυστερούν πάρα πολύ τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μένουν για πολλούς μήνες στα κρατητήρια, τα οποία δεν είναι κατάλληλα, όπως είπαμε, για μια μεγάλη και μακρόχρονη παραμονή. Δηλαδή, κύριε Πικράκη, υπάρχουν περιπτώσεις κρατουμένων οι οποίοι παραμένουν στα κρατητήρια για πόσους μήνες, στο Ηράκλειο για παράδειγμα? Μπορεί να μείνουν και 5 και 6 μήνες στα κρατητήρια. 5 με 6 μήνες. Οι συνθήκες πώς είναι αυτή τη στιγμή? Ανοίγει η πόρτα των κρατητηρίων, η συνθήκη ποια είναι? Κοιτάξτε, οι συνθήκες, όσο μπορούμε και εμείς και οι συνάδελφοί μας, τις κρατάμε σε ένα καλό επίπεδο, διότι και αυτοί είναι άνθρωποι και πρέπει να μένουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Δυστυχώς όμως δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο προαυλισμός είναι αδύνατος, διότι δεν υπάρχει ούτε το προσωπικό να το κάνει, αλλά ούτε και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ώστε να προαυλίζονται οι κρατούμενοι, διότι όταν φτιάχτηκαν δεν φτιάχτηκαν για αυτό το λόγο. Ο προαυλισμός γίνεται συνήθως σε φυλακές. Και όταν, ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι που οι συλλήψεις αεροδρόμου είναι πάρα πολλές, έχουμε το φαινόμενο να συνοστίζονται στα κρατητήρια ακόμα και πέραν της χωρητικότητάς τους. Το θέμα, κύριε Πικράκη, εσείς χτυπάτε καμπανάκι κινδύνου. Το θέμα, από πού θα πάρετε απάντηση? Είναι πολλά τα υπουργεία που εμπλέκονται και δεν ξέρω πώς θα βρεθεί άκρη σε αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει συνεργασία των υπουργείων. Οι ευθύνες μετατοπίζονται για άλλη μια φορά στην αστυνομία, ενώ είναι. Θα μπορούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης μαζί με το δικό μας και άλλα συναρμόδια υπουργεία να φτιάξουν τις κατάλληλες δομές για τους αλλοδαπούς. Είναι χρόνια αυτό το πρόβλημα. Στην Αθήνα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση, διότι υπάρχουν κάποιες δομές. Δυστυχώς στην Κρήτη δεν υπάρχουν, οπότε το φαινόμενο αυτό έχει γίνει πια συνήθεια και έχει ενταθεί και το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, οπότε εν αναμονή. Εν αναμονή δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα, κάτι πολύ αξιόλογο ή κάτι που να έχουμε κάποιες ελπίδες. Πιστεύουμε μέσα σε όλα αυτά να δοθεί λύση και σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, διότι είναι πρόβλημα και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Και βέβαια σε μια περίοδο πανδημίας και κορονοϊού τίθεται και θέμα υγιεινής κατά από αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα είναι θέμα υγιεινής, διότι και τα κονδύλια είναι μειωμένα όσο αφορά την καθαριότητα. Όσον αφορά τις καθαρίστριες ή το καθαρισμό των κλινοσκεπασμάτων. Ναι. Αλλά και όπως έχουμε ζητήσει και εμείς, θέλουμε να γίνονται ακόμα συχνότερα τα τεστ τόσο σε κρατούμενους όσο και αστυνομικούς, για να ξέρουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε σπίτι μας ότι δεν έχουμε μεταφέρει κάποιον ιό ή κάποια αρρώστια στις οικογένειές μας. Αυτή τη στιγμή, πόσοι άλλοι αλλοδαποί βρίσκονται στα κρατητήρια του Ηρακλείου, για παράδειγμα?
Δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό. Περίπου είναι γύρω από τα 40 μέχρι 50 άτομα κυμαίνονται. 40-50 άτομα οι οποίοι παραμένουν για μήνες στα κρατητήρια. Όχι όλοι για μήνες, αλλά καθημερινά έχουμε αφήξει αναχωρήσεις κρατουμένων, οπότε ο αριθμός περίπου είναι αυτός. Μάλιστα. Σε πόσα τετραγωνικά έχουμε καθόλου εικόνα πάνω κάτω εκεί να δούμε? Εικόνα δεν έχω ακριβώς, αλλά είναι δύσκολες οι συνθήκες. Είναι άτομα των κρατητήριων. Αλλά πολλές φορές υπερβαίνει και την χωρητικότητα αυτή. Μάλιστα. Ας ακούσει κάποιος, ας πάρει θέση από το κεντρικό κράτος, καθώς αυτοί που πληρώνουν το Μάρμαρο είναι οι αστυνομικοί. Και η εικόνα του Γιώργου Πικράκη είναι η εικόνα του μέσου αστυνομικού δίπλα στον πολίτη και δίπλα στους συναδέλφους, βέβαια. Κύριε Πικράκη, εδώ είμαστε. Να είστε καλά και συγχαρητήρια για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.